από τη διατροφή μα, πρέπει να λαμβάνουμε δεκάδε αναγκαία θρεπτικά συστατικά, τα οποία ο οργανισμό μα δεν είναι ικανό να παράγει. Δυστυχώ, η διατροφή των περισσότερων ανθρώπων είναι συνήθω ανεπαρκή σε κάποια θρεπτικά συστατικά. Αυτέ τι ελλείψει θρεπτικών συστατικών τι βλέπω συνέχεια στο γιατρό μου και πάντα φροντίζω να, καλύψουν, να καλύπτω αυτέ τι ανάγκε. Σήμερα θέλω να παρουσιάσω τι 6 συχνότερε ελλείψει σε θρεπτικά συστατικά. Ένα, σίδηρος. Οι μελέτες αυτή τη στιγμή υποστηρίζουν ότι τουλάχιστον το 30% των γυναικών έχουν έλλειψη σε σίδηρο κατά τις 3 με 4 περίπου δεκαετίες που έχουν περίοδο. Ενώ και ένα μεγάλο ποσοστό των άνδρων επίσης έχει έλλειψη σε σίδηρο. Στην εγκυμοσύνη έχει παρατηρηθεί ότι έχουν έλλειψη σιδήρου το 42% των γυναικών και αυτός είναι ο λόγος που συστήνεται λήψη συμπληρωμάτων σιδήρου στην εγκυμοσύνη, ανεξάρτητα από τις μετρήσεις στο αίμα. Τα χαμηλά επίπεδα σιδήρου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έχουν ως αποτέλεσμα και τα παιδιά να γεννιούνται με χαμηλά αποθέματα σιδήρου. Έχει υπολογιστεί ότι σχεδόν τα μισά παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν χαμηλές αποθήκες σιδήρου. Καλό είναι να θυμάστε ότι τα άτομα που δεν καταναλώνουν κρέας έχουν αυξημένη πιθανότητα να παρουσιάσουν ελλείψεις σε σίδηρο. Η πιο γνωστή συνέπεια ελλείψης σιδήρου είναι η ανεμία, που σημαίνει ότι ο αριθμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο αίμα είναι μειωμένο. Εκτό από αυτό, περαιτέρω επέρευνε έχουν δείξει ότι τα χαμηλά αποθέματα σιδήρου στο σώμα έχουν συνέπειε για όλο τον οργανισμό πολύ πριν εμφανιστεί ανεμία, όπω διαταραχέ στην άμυνα του οργανισμού, διαταραχέ στο μεταβολισμό και άλλα. Ευτυχώ υπάρχουν πολλέ τροφέ που είναι πλούσιε σε σίδηρο, κυρίω οι ζωικέ τροφέ, αλλά πολύ σίδηρο περιέχουν και αρκετέ φυτικέ τροφέ όπω τα φασόλια, ο κολοκυθόσπορο, το σουσάμι, και τα σκουροπράσινα φυλλόδη λαχανικά. 2. Ιόδιο. Έχει υπολογιστεί ότι τουλάχιστον το 1 τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από έλλειψη ιωδίου. Ευτυχώ αυτό ο αριθμό είναι πολύ μικρότερο στι χώρε που χρησιμοποιούν αλάτι το οποίο περιέχει ιόδιο, γνωστό και ω ιωδιούχο αλάτι. Το ιόδιο χρησιμοποιείται για την παρασκευή των ορμονών του θηροειδή. Όταν το ιόδιο είναι λιγότερο στη διατροφή μα, αυτό έχει ω συνέπεια τη διαταραχή της λειτουργίας του θηροειδή αδένα. Τα άτομα που έχουν αντικαταστήσει το μαγειρικό αλάτι με κάποιο άλλο αλάτι που δεν περιέχει ιόδιο, καλό είναι να γνωρίζουν ότι μπορεί μετά από μερικού μήνε να εμφανίσουν έλλειψη σε ιόδιο. Τροφέ που είναι πλούσιε σε ιόδιο είναι τα ψάρια και τα θαλασσινά, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν πρέπει ποτέ να παίρνετε συμπληρώματα ιόδιου χωρί την παρακολούθηση γιατρού. 3 βιταμίνη D. Η έλλειψη σε βιταμίνη D έχει λάβει επιδημικέ διαστάσει και γι' αυτό πρέπει να ελέγχετε τη βιταμίνη D στο αίμα συστηματικά και να συνεργαστείτε με τον γιατρό σα για να φροντίσει τα επίπεδα να είναι σε αυτά που είναι ιδανικά για εσά. Ακόμα και στι πολύ εύπορε χώρε στην Ευρώπη και την Αμερική, υπολογίζεται ότι το 42% των κατοίκων έχει έλλειψη σε βιταμίνη D, ενώ στι μεγαλύτερε ηλικίε το ποσοστό μπορεί να αγγίζει και το 74%. Όλα τα κύτταρα του οργανισμού μα έχουν υποδοχή για τη βιταμίνη D και η επάρκειά τη είναι σημαντική για τη λειτουργία του. Η βιταμίνη D έχει γίνει γνωστή κυρίω για την επίδραση που έχει στη δημιουργία των οστών. Μακροχρόνια χαμηλά επίπεδα σε βιταμίνη D αυξάνουν την πιθανότητα να εμφανίσει κάποιο οστεοπόρωση σε μεγάλη ηλικία. Αυτό δεν είναι ασήμαντο, γιατί γνωρίζουμε ότι το 40% των ανθρώπων. Άνω των 65 που θα υποστούν ένα οστοπορωτικό κατάγμα στο ισχύο, θα πεθάνουν στους επόμενους 12 μήνες από τις συνέπειες του κατάγματος και της θεραπείας του. Τροφές που περιέχουν αυξημένη ποσότητα βιταμίνης D είναι τα λιπαρά ψάρια όπως οι σαρδέλες, το σκουμπρί, ο γάβρος και η πέστροφα. Σε κάθε περίπτωση όμω, πρέπει όλοι να μετρούν συστηματικά τα επίπεδα τη βιταμίνη D στο αίμα και με τη βοήθεια του γιατρού του να εξασφαλίζουν ότι αυτά θα είναι μέσα στο στόχο που έχει οριστεί ω ιδανικό για τον καθένα. 4. Βιταμίνη B12. Η βιταμίνη B12 είναι άλλη μια βιταμίνη που συχνά βλέπουμε να είναι σε έλλειψη και είναι πολύ καλό που συστηματικά γίνεται η μέτρησή της στο αίμα. Δυστυχώ η εξέταση δεν είναι η καλύτερη δυνατή και γι' αυτό πρέπει να συνδυάζεται με τη μέτρηση τη ομοκυστείνης. Υπολογίζονται ότι περίπου το 20 με 30% των ανθρώπων μεγαλύτερη ηλικία έχουν έλλειψη σε βιταμίνη Β12, ενώ τα άτομα που αποφεύγουν το κρέα και δεν λαμβάνουν μια αξιόπιστη πηγή συμπληρώματο βιταμίνη Β12, τα ποσοστά έλλειψη μπορούν να ξεπερνούν και το 80% και ακόμα το 90%. Η βιταμίνη Β12 είναι σημαντική για την παραγωγή του αίματο, όπου όπως επίσης και για καλή λειτουργία του εγκεφάλου, της καρδιάς και των νεύρων. Η βιταμίνη Β12 παράγεται κυρίως από μικρόβια και αποθηκεύεται στους ιστούς των ζώων εκτροφής, από τα οποία οι περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν τη βιταμίνη Β12 που έχουν ανάγκη. Αν για οποιοδήποτε λόγο έχετε περιορίσει την κατανάλωση ζωικών τροφών, πρέπει οπωσδήποτε να μετράτε τη βιταμίνη Β12 και την ομοκυστεΐνη και να εξασφαλίζετε την επάρκειά της. 5 ασβέστιο. Το ασβέστιο είναι ένα θρεπτικό για το οποίο έχουν ακουστεί ήδη πολλά, κυρίω επειδή συνδέεται με την υγεία των οστών. Έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 10 με 20% των ανθρώπων δεν καλύπτει τι ανάγκε του σε ασβέστιο, ειδικά σε μεγαλύτερε ηλικίε. Τα γαλακτοκομικά αποτελούν μια καλή επιλογή για να καλύψουν τι ανάγκε μα, ενώ τα ψάρια μαζί με κόκαλα μπορούν να αποτελέσουν μια λύση για άτομα που έχουν δυσανεξία στα γαλακτοκομικά. Πάρα πολύ ασβέστο μπορεί επίσης να βρεθεί στα σκουροπράσινα φιλόδη λαχανικά, αν και είναι δύσκολο να τα καταναλώσουμε αυτά σε μεγάλη ποσότητα. Δυστυχώ και τα συμπληρώματα ασβεστίου πρόσφατα έχουν κατηγορηθεί για διάφορα προβλήματα στην υγεία μα, ειδικά σε σχέση με τη λειτουργία τη καρδιά και των αγκύων, με αποτέλεσμα πολλέ φορέ να μη συστήνονται ακόμα και σε κάποια άτομα με οστεοπόρωση. Όπω συμβαίνει σε όλε τι ελλείψει θρεπτικών συστατικών, είναι πάντα καλύτερο να εξασφαλίσουμε τα θρεπτικά συστατικά που έχουμε ανάγκη να τα παίρνουμε από τη διατροφή μα και όχι από συμπληρώματα διατροφή. 6. Το μαγνήσιο. Το μαγνήσιο είναι ένα θρεπτικό συστατικό που είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη λειτουργία του οργανισμού και συχνά απουσιάζει από τη διατροφή πολλών ανθρώπων. Υπολογίζεται ότι στι χώρε τη Ευρώπη και τη Βορειοαμερική έως και 70% των ατόμων δεν λαμβάνουν επαρκείς ποσότητες μαγνησίου ενώ σε άτομα άνω των 70% αυτό το ποσοστό ανεβαίνει ακόμα περισσότερο και αγγίζει το 80%. Η ανεπάρκεια του μαγνησίου σχετίζεται με πολλές παθήσεις και πολλά προβλήματα υγείας τα οποία εμφανίζονται και επιδρούν στην υγεία μακροχρόνια. Ο καλύτερο τρόπο να λάβει κάποιο αρκετό μαγνήσιο είναι να έχει διατροφή του μεγάλε ποσότητε από σκουροπράσινα φιλόδη λαχανικά. Είναι πολύ δύσκολο να εκτιμήσουμε αν το μαγνήσιο που υπάρχει στον οργανισμό μα είναι αρκετό και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το βρούμε αυτό. Δυστυχώ, η εξέταση όματο δεν είναι αρκετή, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πώ εκτιμούμε τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων. Αν σα ενδιαφέρει να μάθετε πώ να βρίσκετε αν το μαγνήσιο στο αίμα σα είναι παρκές, τότε πρέπει οπωσδήποτε να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου. Σα θυμίζω ότι αν πατήσετε το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιήστε το βίντεο σε άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον, με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.